Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια να πει κάποιος σε ένα πατέρα που χάνει το παιδί του. Είναι δύσκολες στιγμές και είναι δύσκολες στιγμές νομίζω και για όλη τη χώρα που παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. Κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Αλεξάκη, επειδή δεν έχω εικόνα και συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να πάμε και το παιδί μας στο σχολείο, να ενημερωθούμε και από την κύριε Διευθυντή. Πρέπει και το παιδί μας το μικρό να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συνεχίσει να συνεχίσουμε όλη η οικογένεια τη ζωή μας. Καταρχήν να ευχαριστήσω όχι μόνο την ΕΡΤ, αλλά και όλα τα μέσα ενημέρωσης που έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και όχι μια απλή αντιμετώπιση. Ιδιαίτερη ευαισθησία στην παρουσίαση αυτού του τραγικού συμβάντος, δυστυχώς για την οικογένειά μας. Έτυχε μπορεί, αν δεν ήταν η κόρη μας, να ήταν κάποιο άλλο παιδί. Και ειλικρινά αυτή η συμπαράσταση όλων των απλών ανθρώπων και των μέσων ενημέρωσης μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε. Κύριε Παλούδη, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά πολλές οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους και σπουδάζουν. Είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, σαφώς τα κορίτσια έχουν ίσως περισσότερους κινδύνους. Αλλά... Συνήθως εκείνες πέφτουν θύματα κακοποίησης και βιασμού. Ένας λόγος που βγαίνουμε και μιλάμε στα μέσα ενημέρωσης, εγώ περισσότερο, η σύζυγός μου είναι σπάνια γιατί η ψυχολογική είναι ακόμα χειρότερη. Ένας λόγος είναι και αυτός, ότι θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν. Κάποιοι άνθρωποι να πούν αυτό που πρέπει. Να ανοίξουν για να σπάσει αυτό το, για να σπάσει αυτό το απόστημα της κοινωνίας που καλύπτει κάποιους που ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Έτσι λοιπόν θα βρει ηθική δικαίωση η ψυχούλα της κόρης μας, αλλά και η δικαίωση του κάθε Έλληνα γονιού που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει ή να εργαστεί σε ένα άλλο μέρος. Να πω ότι αυτό θα δικαιώσει και το σύνολο των κατοίκων της Ρόδου, γιατί από πάνω τους θα φύγει ένα στίγμα που ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ πιστεύω στην κοινωνία της Ρόδου, μας συμπαραστάθηκε, μας αγκάλιασε και θα μιλήσουν αυτοί που πρέπει να πούν ό,τι πρέπει να πούν. Κύριε Παλούδη, είπατε και για ενδεχομένως να υπάρχει ένα κύκλωμα εκβιαστών, βιασμών. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στην δικογραφία από κάποιες φοιτήτριες, φίλες της Ελένης, που λένε διάφορα πράγματα. Έχετε εικόνα εσείς γι' αυτό ή για τη συμμετοχή ενός τρίτου προσώπου? Δηλαδή, υπήρχε κάποιο σύστημα εκεί που πίεζε τις φοιτήτριες? Εγώ θα πω κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουν καλά όλοι οι Έλληνες γονείς στο μυαλό τους. Εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε με ήθη, αρχές, αξίες και ιδανικά. Τα στέλνουμε κάπου σε κάποιο άλλο μέρος να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν, να σπουδάσουν, να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Αλλά όμως αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι αετονίχηδες. Και αν βάλουν στο στόχαστρο ένα μικρό κοριτσόπουλο, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από τα νύχια τους. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα κοριτσάκια σαν την κόρη μου έχουν μέσα τους ντροπή, έχουν μέσα τους φόβο. Στους γονείς δε, με την τροπή που νιώθουν, δεν μπορούν να βγάλουν ό,τι βίωσαν από κάποια τέτοια, να μην το πω άτομα, να πω υποκείμενα. Αυτό πρέπει να το προσέξει κάθε γονιός. Να μπορέσει το παιδί του να το αισθάνεται πιο άνετα από ντροπή, να μην κρίνει το στόμα του. Να μιλάει στους γονείς του για ό,τι και αν του έχει συμβεί. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλα άτομα κλπ, αυτά θα διερευνηθούν. Κύριε Παλούδη, εσείς είχατε κάποια μηνύματα από την Ελένη? Είχατε υποψιαστεί κάτι, είχε πει κάτι, η συμπεριφορά της? Στις συζητήσεις κάποια στιγμή, κάποια κουβέντα που σας προβλημάτισε? Όχι, όχι, ήταν αξιοπρεπέστατη στη συμπεριφορά του. Ήταν όπως ήταν. Αν είχε κάτι εκμυστηρευτεί σε κάποιες φίλες της, αυτό θα έπρεπε εκείνες να το πούνε στις αρμόδιες αρχές. Τώρα βέβαια το είπαν νομίζω, αλλά έπρεπε να το έλεγαν πρώτα απ' όλα σε εμάς. Έτσι. Γι' αυτό λέω, πρέπει να μην φοβόμαστε, να μην ντρεπόμαστε πρώτα απ' όλα και να το λέμε στους γονείς μας για να προχωρήσουν. Αν κάτι μας έλεγε η Ελένη, την επόμενη μέρα θα παίρναμε το αεροπλάνο και εγώ και η μητέρα της θα ήμασταν εκεί δίπλα της. Και αν ανάγκη να την παίρναμε ακόμα από εκεί για να φύγαμε, δεν φεύγαμε. Ναι. Άρα εσείς κύριε Παλούδη, μιλώντας για κάποιο κύκλωμα που πρέπει να διερευνηθεί ίσως, το λέτε γνωρίζοντας κάτι? Έχετε κάποια πληροφορία, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάτι και δεν κάνω κάποια καταγγελία. Αυτά που άκουσα και διάβασα κι εγώ, ότι ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις κοριτσιών που κινδύνεψαν. Ή που απλά αρνήθηκαν και δεν μίλησαν.
Αυτά τα παιδιά, τα κοριτσόπουλα, οι γονείς τους πρέπει να πάνε και να δώσουν ό,τι στοιχεία έχουν για να φύγει αυτός ο φόβος που υπάρχει. Έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να διερευνηθεί. Κύριε Τοπαλούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ θα πω μόνο ότι τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνουμε είναι πάρα πολλά. Η κοινωνία είναι με το μέρος μας, έτσι, και θα πρέπει κάθε γονιός να βρίσκεται έτσι ψυχικά τουλάχιστον στον καημό και το ότι βιώνουμε εγώ και η σύζυγός μου τώρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από εσάς και από όλους τους δημοσιογράφους που έχουν έρθει εδώ και στο Δημότυχο και στη Ρόδο και πήραν διάφορες συνεντεύξεις. Βλέποντάς τους κατάματα, τους έβλεπα μετά τις συνεντεύξεις να δακρύζουν και να κλαίνε και οι ίδιοι. Και το ίδιο συνέβαινε και στη Ρόδο. Οι άνθρωποι οι απλοί, έτσι, οι άνθρωποι γονείς δείχνουν συμπαράσταση και κατανόηση στην οικογένειά μου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Οποιαδήποτε κοπέλα, οποιαδήποτε γυναίκα, οποιαδήποτε κορίτσι μπορεί να είναι μια Ελένη στο μέλλον. Μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση, κύριε Τοπαλούδη. Να μην υπάρξει καμιά άλλη Ελένη. Αυτό είναι, έτσι. Να μιλάτε γι' αυτό. Να είστε δυνατός και να έχετε κουράγιο. Σας ευχαριστούμε. Δύναμη την αντλούμε και από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κιουγκή, σε αυτό, σε